a minha carteira, que é a peça do grafite para Santo Varga, o Lamen. Né? A fumar essa na prama, toca lá. Né? No tempo está. Na geografia, espero que não me trempe o Gerson. Não me trempe o Gerson, a Lu passa a Lucais. E que para Soyemon, os Igidales, que é a Pagonha, a Omarfa, desde aqui está a cana. A gente pensa muito melhor onde está a cana. Salo na resa e salo na resa. A lá fora é semana, imperaria tu, Casayana. Τώρα ψερίγανε τώρα τα θεμάρια, καρύδια όταν έχει κανείς, αμύγδαλα πιο παραπέρα που είπε, άμα φτάσουν τα καιρός, να, τέτοια κάνει ο κόσμος. Και το χειμώνο πάτε σε ελιές. Σε ελιές βέβαια, έχουμε κτήματα. Ναι. Αγάθη Χρυσάφη. Πολύ χώρο γεννήθηκα. Το πατέρα μου το όνομα ήταν Ευσταθείου Κουτλή. Αγάθη Ευσταθείου Κουτλή. Αλλά τώρα παντρεύτηκα. Αγάθη Εμμανουήλ Χρυσάφη. Το σπίτι πότε αρχίσατε να ζωγραφίζετε? Το έχω πολλές φορές ζωγραφίσει. Τα χαλώ. Ξαναβάλω από πάνω τέτοια βουλιά και τα ξαναχαλώ. Τα ξανακάνω πάνω. Πότε αρχίσατε, πότε κάνετε την πρώτη φορά? Πολλά χρόνια είναι. Δεν ζωγραφίζω κάθε μέρα. Απασχολούμαι σε άλλη εργασία. Τώρα πηγαίνω στο καφέ για να βοηθήσω λίγο το γιο μου. Κουρασμένα κάνω λίγο φαΐ να φάω, ξέρω εγώ, ξαπλώσω λίγο, ξεκουραστώ. Χτες 8 ώρα πλάγισα. Δεν μην ξεχνάς, είμαι 76 χρόνο. Και περνούν τα χρόνια, κουράζεσαι πια. Όρθια όλη μέρα, κάτι καφέ έπαιρνε. Βλέπετε ζωγραφική, ας πούμε, έχετε δει το, του Θεόφιλου τα... Τι ζωγραφική να δω? Ζωγράφους, να ζωγραφιές. Να ζωγραφίζουν. Α, μην το πέρα ποιος να έρθει να ζωγραφίζουν. Όχι να ζωγραφίζουν, να δείτε τις ζωγραφιές. Από χαρτί και ποτά. Ναι. Κοιτάζω, αλλά έτσι αυτό νου πια άλλο κάνω. Το Θεόφιλο το ξέρετε? Ποιο Θεόφιλο? Το ζωγράφο.
Νομίζω είχαμε σε ένα Θεόφιλο Κανελή, Κανελής τον λέγανε το επίθετο, ήταν δάσκαλος, γι' αυτό είπε Θεόφιλο. Γεννήθηκα από τριόμινο με ένα αρφανό από πατέρα. Μας μεγάλωσε η μητέρα με πιασί φούρνο και δούλευε ψωμιά. Σιλιάς πήγαινε παντού, γιατί είμαι στη δίδυμα δύο κορίτσια στα χέρια του μείναμε. Ύστερα μεγαλώσαμε, παντρεύτηκε η αδερφή μου. Μετά από λίγα χρόνια παντρεύτηκα κι εγώ. Ο άντρας σας καλός ήτανε? Ναι, καλός ήταν. Από προξενία παντρευτήκατε? Ναι, ναι. 22 χρόνια μου παίρνει. Απ' τα πάντα τέτοια είναι η ζωή μου, ενώτολη. Προπάνω στα χωριά, δύσκολη, τράβουσα ζωή. Α, δόξα τω Θεώ, πέρασα. Στο νοσοκομείο από 15 χρόνια με πήγαν. Αλλά η κοινότητα φρόντισε και με πήγε, επειδή δεν είχε γιατρό, δεν είχε κανέναν εδώ πέρα το χωριό, ήταν έτσι. Και έπειτα η κοινότητα σας έφερε πίσω στο χωριό? Έμαθα και να κάθομαι στο νοσοκομείο να δουλεύω, με πήραν για να κάθομαι να βάζω ενέσεις, να όταν σπά κανείς το χέρι τίποτα να τον ράβω, να τέτοια. Να, τέτοια. Και απόμενα για πάντα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Από τότε, άλλα 50 χρόνια, 55 είναι. Πώς αισθάνεστε που πέρασαν τόσα χρόνια? Σαν να μην πέρασε ούτε ένας. Δεν αισθάνομαι πως γέρασα, νομίζω νέα πως είμαι. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Τώρα δεν μπορεί να πιάνω δουλειές. Ζωγραφίζετε και στο χαρτί ή μόνο στον τοίχο? Α, να ζωγραφίσω ένα λουλούδι, ξέρω εγώ κάτι είναι. Αλλά το στοντοβάρ πιο καλά μ' αρέσει. Το χαρτί είναι το κάτι. Για να το πετάξει του κάλαθο των αχρήστων. Τα λουλούδια μένουν. Τώρα ρίμωσε το χωριό, τέλειωσε. Και απομείναμε 350 άτομα και είμαστε. Τίποτα. Έχουμε γιατρόν, παπάν έχουμε μας θάπτει, πηγαίνουμε. Ναι. Αλλά παλιά είχε πολύ κόσμο το χωριό. 1800 άτομα εγώ έφτασα. Στο σκουλίο πήγαμε 280 παιδιά. Τώρα είναι 17-18 τόσο. Τώρα ρημαδιό είναι το χωριό, τέλειωσε. Που μείνει 10 ανθρώπου.
κάνεις τέτοιο και απασχολείσαι με τα διαφόρτα, μου λέγω, όχι, μ' άρεσε. Εγώ τα καμαρώνω. Ονειρευόσασταν κάτι άλλο για τη ζωή σου όταν ήσασταν. Τι να ονειρευτώ, τι να ονειρευτώ, μέσα στο χωριό τι να ονειρευτείς. Να είναι παραπέρα, άλλη ζωή είναι.